Thank you.
Thank you.
Forgiveness of all his errors, both voluntary and involuntary. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. But the Lord God will place his soul where righteous rest, and grant to him the mercies of God, the kingdom of heaven, and the forgiveness of his sins. Let us ask of Christ, our immortal King and God. Grant this, O Lord. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Ότι εσύ Ανάσταση και μακαρίαν άπαυσης του κοιμηθέντος δούλου Θεού και αδελφού ημών Κωνσταντίνου Χριστέ ο Θεός ημών
και εσύ την δοξαναπέμπομε, συν τον Άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και Αγαθό, το οποίο σου πνεύματι, νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου, επίσαμε και πλάσανμε, συνέτησο με και μαθήσω με τα σέντο λάσου, ελέησον με Κύριε. Do I show like I was in that you abandoned, I've not forgotten your rules of life. Be merciful to me, O Lord. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματα σου εξεζήτησα, ελέησον με, Κύριε. Από των κρυμάτων μου, ουκ εξεκρίνα, ότι σοι νομοθέτησας με, ελέησον με, Κύριε. Having done my heart the worst to follow your rules of life as my true reward, be merciful to me, O Lord. Καιρός του πείσετο, Κύριο, διεσκέδασα τον νόμον σου, ελέησον με, Κύριε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, νυν και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Ελέησον με, Κύριε, Κύριε. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For you are the resurrection, the life, and the repose of your servant of God, Constantinus, fallen asleep, O Christ our God, and to you ascribe glory, together with the beginningless Father and your holy, good, and life-giving Spirit, now and always, and unto the ages of ages. Κελέησον με, Αλληλούια, επίβλεψον επέ με, κελέησον με, κατά το κρίμα των αγαπώντων, το όνομα σου, Αλληλούια. Small and obscure though I am, and utterly despised your rules of life, I have not forgotten. Αλληλούια. Τις πονείς μου άκουσαν, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσαν με, Αλληλούια. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου, Αλληλούια. Let my soul live, and it shall praise you, and your ordinances shall assist me. Αλληλούια. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σέντολά σου ουκ επελαθόμην. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, τον Αγίον ο χορός, εύρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου, εύρω καγώ την οδόν διά της μετανοίας, το απολωλός πρόβατον εγώ ημί, ανακάλυσε με, σωτήν και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά σου, ο παλεμέν εκ μειόντων πλάσας με, και εικόνη σου θεία τιμήσας, παραβάσει εντολής δε πάλιν με επιστρέψας, εις γίνεξης ελήφθην, εις το καθομοίωσιν επανάγαγε, το αρχαίον καλός ανομορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, εικόνη μη της αρήτου δόξης σου, ή και στίγματα φερόπτεσμάτων, η κτήρισον,
το σον πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σι ευσπλαχνία και την πόθινην πατρίδα παράσχομη παραδείσου πάλι ποιον πολίτη με. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου ανάπαυσον. Ο Θεός των δούλων σου και κατάταξον αυτόν παραδείσο όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάψουν συνοσφωστήρες των και κοιμημένων δούλων σου ανάπαυσον παρορών αυτού πάντα τα αμαρτήματα. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, the tri-brilliance of the Godhead singleness, let us praise reverently chanting. Holy are you, the beginningless Father, the co-beginningless Son and the Holy Spirit. Shine upon us who in faith worship you and deliver us all from the eternal fire. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Χαίρεσαι μνή, η Θεός αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν. Διείς γένος των ανθρώπων εύρατο την σωτηρίαν. Δια σου ευρημέν παράδεισον Θεοτό και αρνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 glory to your God. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ την ψυχή του απατηλότερα, μία ροπή και τα πάντα θάνατο διαδέχεται, άλλεν το φωτί Χριστέ του προσώπου σου και το γλυκασμό της Υιής ωραιότητος, ον εξελέξω ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος. Like a flower it withers, and like a dream it vanishes and dissolves away every human being. Yet at the call of the trumpet, all the dead, as if in an earthquake, shall rise to meet you, O Christ our God. At that time, Lord, rest the spirit of the one you have taken from us in the dwelling of the saints, O Christ our God. Ημίον αγώνα έχει η ψυχή, χωριζομένη εκ του σώματος. Ημί πόσα δάκρυ τότε, και ούχι υπάρχει ο έλεον αυτήν προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα άπρακτα καθηκετεύει.
προς τους ανθρώπους τας χείρας εκτείνουσα, ουχ έχει τον βοηθούντα. Δύο αγαπητοί μου αδελφοί, εννοήσαντες ημών τον βραχή της ζωής, το μεταστάντη την ανάπαυση, παρά Χριστού ετησόμεθα και τες ψυχές ημών το μεγαέλεος. Πάντα ματαιώτιστα ανθρωπίνα, όσα ουχ υπάρχει μετά θάνατον, που παραμένει ο πλούτος, που συνοδεύει δόξα, επερθόν γάρο θάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε, διό Χριστό το αθανάτο, βασιλίγο ίσομεν, τον μεταστάντα εξ ημών ανάπαυσον, εν θα πάντων εστίν, εφρενωμένον η κατοικία. Indeed, how awesome is the mystery of our death, how the soul is forcibly separated from its harmonious union with the body, and of the coexistence's natural bond is broken by divine will. Therefore we implore you, give rest to the parted one and the dwelling of the righteous, O giver of life and lover of mankind. Που έστεινε του κόσμου προσπάθεια, που έστεινε των προσκαίρων φαντασία, που έστεινε ο Χρυσός και ο Άργυρος, που έστεινε τον ηκετών η πλημμύρα και ο θόρυβος, πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά. Αλλά δεύτε βοήσομεν το αθανάτο βασιλεί, Κύριε, των αιωνίων σου αγαθών αξίωσον, των μεταστάντα εξ ημών αναπαύων αυτών, εν τη αγύρω μακαριότητη. I brought to mind the prophet Ezekiel, who cried, I am earth and dust, and again I looked in the graves and beheld the neck bones and said, to whom would this belong, king or soldier, rich or poor, righteous or sinner? Give rest to your servant Constantinos, O Lord. Among the just and as a gracious and a loving God, Αρχήμη και υπόστασή στο φλαστουργόν σου γέγονε πρόσταγμα. Πολιθείς γαρέξα ώρα τούτε και ώρα της μεζών συμπήξε φύσεως. Ήθεν μου το σώμα διέπλασας, δε δόκας δε μη ψυχή, τη θεία σου και ζώπιο εμπνεύσει. Διό Χριστέ των δούλων σου, εν κοραζόντων εν σκηνές δικαίων ανάπαυσον. Ανάπαυσον σωτήρι μόν ζωοδότα, ον μετέστησας αδελφών ημών, εκ των προσκαίρων πράζοντα δόξα. In your image and likeness in the beginning, the man you created, and you place him in paradise to rule over your creatures, but deceived by the envy of the devil, he tasted the fruit, and your commandments he truly violated. Therefore, to the earth from which he came, you condemned him to return, O Lord, and to entreat you for eternal rest. Φρυνώ και οδύρωμε όταν εννοήσω τον θάνατον και είδω εν της τάφης κειμένη την κατοικώνα Θεού θα στήλσαν ημίν ωραιότητα άμορφων αδόξων μη έχουσαν είδος ο του θαύματος
Τι το περί μας τούτο γέγονε μυστήριον, πως παρεδώθη μεν τη φθορά και συνεζέχθη μεν το θανάτο. Όντως Θεού προστάξιος γεγράπτε, του παρέχοντος της μεταστάσει την ανάπαυση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο θάνατος σου Κύριε, Αθανασίας γέγονε προξενός, ημί γαρενήματι κατετέθης, ούκαν ο παράδεισος συνιεκτό, διό των μεταστάντα ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος. Και νύχε αή και σώνας των αιώνων, αμήν, Αγνή Παρθένε του Λόγου Πύλη, του Θεού ημωμήτην οικέτευε, ελεήθηνε την ψυχήν αυτούν. Remember us, Lord, in your kingdom. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be full. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile and persecute you, and so kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. Ληστήν του Παραδείσου, Χριστέ πολίτη. Εν βασιλεία σου μνηστητή μου, Κύριε, μακάρι πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εσύ βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πενθούν τους ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραείς ότι αυτοί πυρονομήσουσαι την γην. Μακάρι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Χριστήν του Παραδείσου, Χριστέ πολίτην, επισταυρούσι βοήσαντα το μνησιτή μου προαπειράσω αυτού της μετανοίας αξίωσον καμέ τον αναξιών. Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται, ζωής ακυριεύων και του θανάτου εν δες αυλές αγίων αναπαυσών των προσελάβου εκ των προσκαίων, ποόντα μισθητή μου, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Καλή ότι αυτοί Θεού κληθήσονται, ο των ψυχών δεσπόζων και των σωμάτων, που εν διχειρή πνοήμων των θλιβωμένων παραμυθίαν, ανάπαυσον εν χώρα δικαίων, ο μετές της αζούλων του. Μακάρι δε διωγμένη εν εκεωσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών, Χριστός σε αναπαύση εχώρα ζώντων, και πύλας παραδείσου ανήψησι, και βασιλεία δείξη πολίτην, κι άφεσιν σοι δόξοι ζωοί, ον ήμαρτες εν βίω, φίλο Χριστέ. Μακάρι έστε όταν ονειδήσωσιν ημάς, και διώξωσι και ύποσι παν πονηρό ρήμα, καθημών ψευδόμενοι ένε και ένε μου, εξέλθωμεν και είδωμεν εν της τάφης, ότι γυμνά ως θέα ο άνθρωπος σκορίκον βρώμα και δυσοδεία και γνώμεν της ο πλούτος το καλός ισχύς και η ευπρέπεια. Χαίρετε αγιάστοτε μισθός ημών πολλής
sentis uranis, accusum antigrazio panto creator, quae exitum deste asaste, in fover animer anchiriu, aftigar estis cotos, pirigar docimasita simbanda. Doxa Patrice, oce agio pneumati, anarcho ce genisite ce prodo, patera proxinoto genisanda, ion doxaro to genitenda, Υμνώτο είναι κλάμπον, πατρίτε και ιό, νευμάγιον. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν, πώ εκ μαζών σου γαλαβρεί, Παρθένε, πώ τρέφει τον τροφέα τη κτήσεω, ω είδεν ο πήγα σα είδωρ εκ πέτρα. Τας φλέβας των υδάτων διψώντι το λαό καθώς γεγράπτε. Μακαρία η οδός η πορεύει σήμερον ότι ετοιμάστησαι το ποσά Blessed always be the road that you travel on today, because for you has been prepared a place of eternal rest. Makaria iodos, Thessalonians, let us be attentive. Brethren, I do not want you to be ignorant about those who have fallen asleep, so that you will not grieve like those who have no hope. Because if we believe that Jesus died and rose again, so must we believe that God will bring with Jesus all those who have died believing in him. For this is the Lord's teaching we tell you, we the living, who survive until the coming of the Lord, will in no way meet him ahead of those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with the shout of command, the archangel's voice, and the trumpet of God. And those who have died believing in Christ will rise first. Then we, who are still alive and remain on the earth, will be caught up with them in the clouds to meet the Lord in the air and remain with him forever. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. And with your spirit. Προς τους Ελληνιθωτας, προς αυτόν Ιουδαίους,
Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι ο το λόγο μου ακούων και πιστεύων το πέμψαν δίμε έχει ζωή αιώνια, και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου στην ζωή. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και νυν έστιν, ότι οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και ακούσοντες ζήσονται. Ως περγάλο πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, ούτως έδωκε και το Υιό ζωήν έχειν εν εαυτό, και εξουσίαν έδωκεν αυτό και κρίσιν ποιήν ότι Υιός ανθρώπου εστί. Μη θαυμάζετε τούτο ότι έρχεται ώρα, εν οι πάντες οι εν της μιμής ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύονται οι τ' αγαθά πείσαντες εις Ανάστασιν ζωής, δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασιν κρίσεως. Ουδήν είμαι εγώ επαν αυτού ουδέν, ποιήν επαν αυτού ουδέν, καθώς ακούω κρίνω, και η κρίση η εμή δικαίαστην, ότι ου ζητώ το θέλημα το αιμόν, αλλά το θέλημα του πέψαντος με πατρό. Gospel according to St. John, let us attend. Glory to you, O Lord, glory to you. The Lord said to the Jews who came to him, I tell you the truth. Whoever hears my words and believes in him who sent me has eternal life. He will not be judged, but has already passed from death to life. I tell you the truth, the time is coming, the time has already come, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear it will live. Even as the Father is himself the source of life, in the same way he has made his Son to be the source of life, he has given the Son the right to judge, because he is the Son of Man. Do not be surprised at this, for the time is coming when all the dead in the graves will hear his voice, and they will come forth, those who have done good deeds to resurrection of life, and those who have done evil deeds to resurrection of judgment. I can do nothing on my own authority, as I hear I judge, and my judgment is just, because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. Glory to you, O Lord, glory to you. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ημέ ελεώσου δόμεθάσου επάξον και ελέησον. Και ελέησον και ελέησον και ελέησον. Again we pray for the repose of the soul of Saint of God, Constantinus, fallen asleep, and for the forgiveness of all his errors, both voluntary and involuntary. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. That the Lord grant him place his soul with the righteous rest, and will grant him the mercies of God, the kingdom of heaven, and the forgiveness of all his sins. Let us ask of Christ, the immortal King and God. Grant this, O Lord. Let us pray to the Lord. Lord have mercy. Ο Θεός των πνευμάτων και πασαρκός, όταν θάνατο καταπατήσας, τότε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον και την ψυχή του κειμένου δούλου σου και αδερφού ημών Κωνσταντίνου, Τάκη, εν τόπο φωτεινό, αμήν, εν τόπο χλωρό, αμήν, εν τόπο αναψύξεως, αμήν, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναρμός. Αμήν. Πανεμάρτημα του παραυτού πραχθέν, εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, αμήν, ότι και στην άνθρωπος ως ζήσετε και ουκ αμαρτήσει. Συγχαρμόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Αμήν. Let us pray to the Lord. Lord have mercy. O God of spirits and of all flesh, who has trampled on death, crushed the power of the devil and granted life to your world,
Do yourself, O Lord, give rest to the soul of your servant Constantino, who has fallen asleep, in a place of life, a place of green pasture, a place of repose, where there is no grief, sorrow, or mourning. Amen. Forgive every sin which has committed in word, or deed, or thought, for you are good God who loves mankind. For there is no one who lives and does not sin, only you without sin. Your righteousness is an everlasting righteousness, and your word is truth. Amen. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For you are the resurrection, the life, and the power. So departed, son of the world, Constantino, is fallen asleep, O Christ, our God, and to you is our glory, together with the beginningless Father, and your holy, good, and laughing Spirit, now and always, and unto the ages of ages. Amen. To Kyrie Deithomen. Kyrie Eleison. Ότι εσύ η Ανάσταση, ο ήχη μακάρι ανάπαυσης, του κεκειμένου δούλου Θεού και αδελφού ημών Κωνσταντίνου. Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό, θεσοποιώ σου πνεύματι, νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σύ, Χριστός και αδύνα μεταγέ, δόξα σύ ο Θεός ελπίς ημών, Κύριε δόξα σύ. Ο κενεκόν και ζώτον εξουσίαν έχουν. Και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατέρα η ευλόγη. Ο κενεκόν και ζώτον την εξουσίαν έχουν. Ο σαθάντο βασιλεύει αναστάσει εκ νεκρών. Χριστό ο αληθινό ο Σιμών. Τα πρεσβείε πανεπλάνου πανεγία αυτό μικρό. Δυνάμει του τιμίου τη οποίου σταυρού. Των αγίων εδόξων πανεφήμων και πρωτοκορυφαίων Απαστόλων Πέτρου και Παύλου, των Ασία Διοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Εδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, του Ασίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου Πετραημέρου, των Αγίων Θεοστρέπτων Βασιλέων και Αυσαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Εδόξων Μεγαλομάρτυρες Γεωργίου του Πεοφόρου, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβρίτου, του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, του Αγίου Νικολάου Ραφαήλ και Ειρήνης και Ειρήνης Τρίς Χρυσοβαλάντου, του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Ενταπόλεου Σταματουργού και πάντων Αγίων του Μαρτυρισάντων εν Πελοποννήσω και Κρήτη, όντες και εσείς επικαλούμεθα Κύριε και πάντων σου των Αγίων, την ψυχή του εξημών μεταστάντου δούλου αυτού και αδελφού ημών Κωνσταντίνου Τάκη, εν σκηνέ δικαίων τα άξα, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και με τα δικαίων συναριθμίσε, αυτόν δε συγχωρήσε, ημάς δε λύσει σώσε, σ' αγαθό και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Αμήν. Αιωνίας σου ημνήξ μακάριστη και έμνηστε αδελφέ ημών. Αιωνία σου ημί με αξιωμακάριστε και αείμιστε αδελφέ ημών. Με νέμι βιτένω, Αγίου βλέστη με μου, Brother in Christ. Αιωνία ημί με, beloved,
brothers and sisters in Christ, Evan, Joanna, all your family, Stefano, says, Benina Pote, Efkolo, which is never easy for us to ever bury and to do things the other way around, and to bury children, to bury people that we often believe in our expectations, in our mind, are due to live the longer life and are there for us to slowly celebrate with them and an extended family and maybe having children or other things that we have in our mind which are normal and logical and that we sometimes have in our hearts as part of something we will celebrate and live this life more fully. However, as much as we want to, God who loves us, God who is merciful, God who sees and knows, sometimes sees further, knows more, and will always allow us something that sometimes is far bigger, far better. And when we look at these words of the service, the biggest things that kept on coming to mind for us with Taki, with Costadino, were that the mercy of God for the love that he has and the heart that he had is going to be even more abundant, and the fact that he died young will actually be beneficial for him eternally. And you must remember that in looking at whatever this world has to offer and give, all we are doing over here is preparing for that moment. And when we are talking about a God of resurrection, a God of life, a God who has trampled down death by death, has annihilated everything that we see as evil and corrupt, then we are talking about hope, we are talking about courage, we are talking about God's mercy, and even though we often can't understand it, if we immerse ourselves in prayer, if we immerse ourselves in the church which extends beyond death, we must know that resurrection, that love of Christ, the understanding of the eternal dimension compared to this 50, 20, 30, 80 years over here becomes a lot more profound, and we somehow are able to daily persevere and continue to carry our cross and to face our grief, but to always remember that within that grief the sun which shines bright and radiant, which is Christ, totally eliminates all these black dots of grief and these imperfections and weaknesses that sometimes exist and that mankind has got. It is important for us always to remember that, especially in times that we are living in, so that we remember the purpose and the meaning of eternal life, the purpose and meaning of a life that allows us to live more fully, more completely, and to remember the blessings that Taki had, the heart that he had, the love that he shared, and the things that radiated and spread and gave the light of Christ. And as a human being, we also have even more hope in God's mercy, because he says in our prayers always that for us, it says, there is no one who lives and does not sin, only you without sin. God's righteousness, God's mercy, God's love is above all. And so even in our imperfections, we know that God's mercy is always going to be there, because we are saturated with grace. And we say that in the words of the service, we ask God to graciously, look graciously upon him, to have mercy upon him, and for those who love his name. So, although things are very painful at times, and although we have things that can't comprehend and understand a thing that is called a mystery of death, we must remember there's a mystery of life that we are living over here today. This is a resurrection, it's the beginning of a life in Christ. And as much as we can immerse ourselves in those thoughts, in those things which are of an eternal nature, because as parents, as people that have lost loved ones, I know we cannot comprehend or understand and cannot say to anybody we understand, but at least we can pray with you, we can share with you, we can be there to comfort and to remind ourselves of these things, so that we can always remember, like we say, Kali and Damosi, that the person who has passed away has fallen asleep, and we look forward and anticipate, like we pray in our daily prayers, the life and the age to come. I expect the resurrection of the dead, we say, and the life of the age to come. We say, thy kingdom come. In this we receive
the confirmation of an understanding of hope, because when we are ready and we are closer, God, who takes everybody at the most perfect moment in our life and sees what we need for their soul and for our eternity, allows us to slowly, slowly immerse ourselves through these things, and in times that you are living, in things that give us hope, that give us courage, that eliminate fear, that eliminate anxieties, and that allow us to live our life more fully. And Taki was an example of that with his heart, with his life, and the way that he lived his life. I didn't know him very well. I did go and see him a few times at the shop to do some blessings with him. And the only thing that I remember was his smile, was his heart, and that he had gratitude and openness. And in the end, the biggest thing for us is to have, as we say, meekness, gentleness, love, kindness, and that's what counts, and that's what Taki had. God in his mercy and his love has taken him next to him. You must have boldness that he is close to God's throne, and that from now on, the way we talk to him is through the prayers of the church, the offerings of the liturgies. We'll keep him in our prayers with Father George. I'll put him together with all the others that we have, the loved ones, our parents and everybody. And you must know the church is our family, is our body, is our love. And if you ever need anything, always, we will continue to pray and continue to be next to you. And whatever pain there is, we must find our refuge, our consolation, especially so, I tell people, in our mother, in our beloved Panagia. God grant you all strength to remember him and to have the love that he gave and the kindness that he shared, that you have taught him to be part of his journey that you're going to remember, so that you too are able to radiate and spread whatever he allowed you to share with him to others and to everybody around us. But that grief then becomes something that it gets totally absorbed, totally immersed and saturated in the light of Christ, and we are able to then, as Apostle Paul tells us, to grieve, but to grieve like those who have hope and not like those who have no hope. Because Christ resurrected, they trampled down death by death. It's resurrection and the grace and the mercy and the peace of God that we live and we celebrate the life of Taki today. Christos Anesti, Zoe Sassas, Sosan Apavi, Panagia Malisa. Δεν είναι εύκολο, αγαπητοί μου αδελφοί, να αποχαιρετάς ένα νέο παιδί για την αιωνιότητα και να φεύγει από τον κόσμο τόσο άδοξα, υγιέστατος που ήταν υγιέστατος. Έχουμε πικρά πείραν να αποχαιρετούμε αδέλφια, θείους, σε μικρή ηλικία ή σε μεγάλη ηλικία. Γιατί το λέω αυτό, και με το αυτό που σας λέω, αγαπητοί μας, συμπεθέρη, Αστέα, Στέφανε, Ιωάννα μου, Ευάγγελε, έχουμε πικράν πείραν, όπου πίνει από 41 χρόνια τέτοια εποχή, εχάσαμε τον τρίτο αδελφό μας, που ο Ευάγγελος τον ελάτρευε παρόλο το μικρό της ηλικίας του, δεν ήταν ακόμα 4 ετών. Και κάποια στιγμή ακούσαν, μας ειδοποιήσαν ότι πρωί-πρωί, το
Του στέλνει τον αδελφό μου και εμένα ότι έφυγε ο αδελφός μου. Έφυγε ο Λευτέρης σε δυστύχημα. Και τη δύναμη του Θεού, ο Θεός μου έδωσε δύναμη να πάω να τον κυδέψω. Ένα μαχαίρι στην καρδιά μας, στο μικρό Ευάγγελο, τότε και άλλο δεύτερον τώρα, στην καρδούλα του και όλες σας τις ευλογημένες οικογένειες του Στεφάνου Χαζή και της Αριστέας. Εδώ βλέπω κάτι πολύ ωραίο που έχετε γράψει στο γιο σας, τον Κωνσταντίνο Τάκη, γιατί βιάσεις να φύγεις από κοντά μου. Από κοντά μας και δεν μας σκέφτες που κλαίμε τα μυρινά μας. Άφησες πατέρα με πληγή και μάνα λαβωμένη και τη μονάκριβή σου αδελφή στο πένθος βυθισμένη. Το ίδιο θα έλεγε η Παναγία, η Παναγία μας όταν έχασε το μονάκριβό της Υιό, το Χριστό μας, επάνω στο Σταυρό. Αλλά όμως είχε την ελπίδα ότι θα τον έβλεπε κάποια στιγμή. Θα πούμε επ' αυτό. Άβησε στο ανιψάκι σου. Του λέτε, άφησε το ανιψάκι σου, το αγαπημένο μας. Αυτό το αγγελούδι, το Στεφανάκι, που δεν πρόλαβε να σου δώσει, να σου φέρει ούτε ένα ωραίο λουλουδάκι, ένα ωραίο λουλούδι, πώς το λέτε. Άφησε τον Ευάγγελο, τον μοναδικό γαμπρό σου, να ζει κι αυτός με πόνο για τον άδικο χαμό σου. Ήτανε ο άδικος ο χαμός του. Το πιστεύω και λες, εσύ ως συγγενής, εσύ ως πατέρας, εσύ ως αδελφός, ως αδελφή, ως μητέρα, ποιον να πάω να εκδικηθώ για το παιδί μου που το πήρανε έφυγε από τον κόσμο τόσο νέος επάνω στην αυτό της νιώτης του. Στυχώς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δεν μπορούμε να βρούμε τον εχθρό να το καθαρίσουμε, όπως λέμε στην Κρήτη. Γιατί το λέω, όταν ήμουν στην Κρήτη μου λένε να πάμε να εκδικηθούμε για το Λευτέρι. Λέω, λόγω Θεού. Αλλά εκεί μας φέρνει η απογοήτευση, η στενοχώρια. Και συνεχίζει αυτό το ωραίο μήνυμα, το ωραίο γράμμα. Εμείς που σε λατρέψαμε, για πάντα θα πονάμε. Μέχρι να βγει η ψυχούλα μας, για σένα θα μιλάμε. Και συνεχίζεται. Βεβαίως θα μιλάτε συνέχεια, θα προσεύχεστε συνέχεια, όπως και εμείς, οι δυο Γεώργιες παπάδες, δεν το ξεχάσω μέχρι να ζούμε τον Κωνσταντίνο, μέχρι να ζούμε σαν τον κόσμο, αλλά ακόμα και στην αιωνιότητα. Λέει, οι παπάδες στην αιωνιότητα ακόμα εκτελούν τα καθήκοντά τους, ακόμα μπορούν να κάνουν τον δικηγόρο μεταξύ του Θεού, του Χριστού, του μεγάλου Κριτός και του μικρού που φεύγει και των αγαπητών μας προσώπων και όλων εκείνων που έχουμε γνωρίσει ως ιερείς και Παπαγιώρη. Και συνεχίζατε, καλό παράδεισο ακριβέ μου, πάλι θα συναντηθούμε. Χαίρομαι γι' αυτό, εγώ ως ιερέας και ως συγγενής, διότι λέτε θα ξαναντηθούμε. Βεβαίως, θα ξανασυναντηθούμε, αλλά θα περάσει κάποιος χρόνος, 30-40 χρόνια, μετά αυτή την περίοδο θα πάμε εκεί πάνω και η ψυχούλα του θα είναι εκεί. Θα σου πει, μαμά, μπαμπά, γιατί άργησε, σε περίμενα να τα πούμε. Θα τον δείτε πρόσωπο προς πρόσωπο, όπως σας έδειξα, έστειλα στα παιδιά ένα ωραίο βίντεο όπου
ένας αγιορείτης ιερομόναχος ομιλεί από τη ζωή στη ζωή, κάτι του καταπληκτικό. Επίσης και ένας ραβίνος ακριβώς λέει τα ίδια όπως το δικό μας τον Ορθόδοξο, τον Χριστιανό, από τη ζωή φεύγουμε και πάμε στη ζωή. Χαίρομαι αυτό. Αυτό το θυμόσαστε. Ως που λέει να έρθει αυτή τη στιγμή, για σένα θα θρυνούμε. Είναι, λέμε, για σένα θα θρυνούμε. Είναι πολύ φυσικό που το λέτε αυτό του Τάκη, ότι θα το θρυνήσετε. Και όλοι μαζί μας, με τον τρόπο το δικό μας, το δικό του καθένας. Βεβαίως θα το θρυνήσετε και κανείς δεν σας αδικεί. Μετά το ωραιότερο παράδειγμα είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Όταν του είπαν οι αδελφές του ότι εκοιμήθη ο Λάζαρος, ο Χριστός έκλαψε με λυγμούς. Έκλαιγε όπως λένε σαν μωρό παιδί και του λένε «Αχ Κύριε, αν ήσουν εδώ κοντά μας, ο αδελφός μας δεν θα πέθανε». Και ήταν 4 ημέρες στον τάφο. 4 ημέρες στον τάφο και όπως μας έλεγε ένας καθηγητής μας, Κωνσταντίνος Δρακονάρης από το Ηράκλειο, ότι βρωμούσε, λέει, ο Λάζαρος, ο Άγιος Λάζαρος, όταν και μετά 4 ημέρες τον ανέστησε. Έκλαψε ο Χριστός μας, είπαμε, με λυγμούς, διότι ο Χριστός μας δεν θέλει τον το θάνατο, δεν θέλει τον άνθρωπο να φύγει από τον κόσμο. Τον μισεί το θάνατο. Και σε κάποιο σημείο εδώ πέρα, σε ένα ύμνο που ακούσατε, λέγει «Ήμι ίον αγώνα έχει η ψυχή χωριζουμένη εκ του σώματος». Όταν η ψυχή φεύγει από τον άνθρωπο και πάει επάνω, κλαίει και οδύρεται, διότι άφησε το σώμα πίσω και περιμένει την ώρα εκείνη, την μεγάλη της Δεύτερης Παρουσίας, όπου όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν και θα ενωθούν πάλι με την ψυχή. Θα είναι η καλύτερη μέρα της ουρανίας ζωής, αν επιτρέπετε έκφραση, που η ψυχή θα ξαναενωθεί με το σώμα. Και αυτό είναι, θα γίνει οπωσδήποτε. Και αυτή είναι η παρηγοριά μας. Και για καλύτερη παρηγοριά μπορούμε να έχουμε πρώτη Παναγία μας, που όταν έχασε το παιδί της, έκλαψε, μόνο ο Θεός ξέρει πόσα έκλαψε, που έχασε το μονογενή της, το μονάκριβό της παιδί. Και πήγε πρώτη από τις πρώτες μυροφόρες, ήταν η Παναγία μας που επήγε στον τάφο του Χριστού μας για να πάει να τον λείψει, λέει, το σώμα του με μύρον. Παναγία μας έτρεξε. Και βεβαίως είναι η μόνη παρηγορήτρια στην οποία να προσευχόμεθα, θα της λέμε «Παναγία μου, και εσύ είχα στο παιδί σου, πώς το αντιμετώπισες, βοήθησε μας και εμάς τους πενθούντες, την οικογένεια του Τάκη που έφυγε τόσο νέος και γρήγορα, βοήθησε μας, παρηγόρησέ μας με τις προσευχές σου προς τον Χριστό μας». Ευχόμεθα ο Άγιος ο Θεός, Στεφανέ μου, Αριστεία μου, Ιωαννάκη μου, Ευάγγελε. Και το μικρό του Στεφανάκη. Αυτό το ευλογημένο. Το ευλογημένο εγγονάκι σας και το θρησκευλογημένο για μένα. Κουσάκι, great, σαν πώς το λένε. Να έχετε υγεία, να το θυμόσαστε και ο Θεός να σας παρηγορήσει. Αμήν. Ο Άγιος Κωνσταντίνος,
Estou aqui. Και ήμουν ο γαμπρός του Τάκη. Εκ μέρους της οικογένειάς μας, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, που κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες βρεθήκατε εδώ στον αποχαιρετισμό του Τάκη. Ο Τάκης ήταν το δεύτερο παιδί του Στεφάνου και της Αριστέας Καρζή. Ήταν επίσης το δεύτερο παιδί που βαφτίστηκε σε αυτή τη συγκεκριμένη εκκλησία στις 19 Φεβρουαρίου του 1983. Δυστυχώς, εδώ αντιμετωπίζουμε μια τραγική ηρωνία. Εδώ που κοίταται ο Τάκης μας, είναι το σημείο που τον είχε βαφτίσει ο πατήρ Πέτρος, ο οποίος στη συνέχεια ενθρονίστηκε ως Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Κωνσταντίνος Καρζής was born on the 4th of January, 1982. Τάκη was his self-imposed name that he insisted to be called by from the age of 3 when he was at Sahiti Nursery School. He completed his schooling at Sahiti School in 2000, where many people very generously reminded us recently of the mark that he left there, especially on the rugby field and outside the headmistress's office. Being an inherent IT fundi, Taki studied computers after school, where he worked in both that and the hospitality sector for the years that followed. Wherever he worked and whoever knew him, Taki would always be known for his warmth and his jovial manner. Τον θυμάμαι τον Τάκη σαν μαθητή τότε που πρώτο ξεκίνησα την καριέρα μου στη σχολή Σαγέτη. Τον θυμάμαι αρκετές φορές να κάθεται έξω από το γραφείο της διευθύντριας, πάντα με χαμόγελο, κι ας ήταν οι γονείς του πίτ και μανία μαζί του. For many years, Taki was known for his gregarious personality and his immense generosity. A known joker, he always sought to make everyone laugh with his glit remarks and his pranks. The countless phone calls and messages of condolences over the last fortnight affirmed that Taki's heart was truly a colossal one. Ο Τάκης είχε μεγάλη καρδιά και αυτό το γεγονός διαπιστώθηκε από συγγενείς και φίλους που ασταμάτητα μας έστειλαν συλληπιτήρια για την απώλειά του. Από τα 13, ο Τάκης άρχιζε να δουλεύει ως σερβιτόρος στο εστιατόριο των γονιών του, στο πασίγνωστο Porterhouse. Εκεί γοήτευε τους πελάτες με τον εύχαρο του χαρακτήρα και τα χαρτζηλίκια που έβγαζε ξεπερνούσε ακόμα και αυτά που έβαζαν οι επαγγελματίες. Το χιούμορ του Τάκη δεν το άγγιζε κανείς. Πάντοτε είχε κάτι να πει για να σπάσει ακόμα την πιο βαριά ατμόσφαιρα. Όπου και να πήγαινε, πάντα έκανε μια καλή εντύπωση με τη γενναιοδορία του και το χαβαλέ του. Ήταν η ψυχή της παρέας και με το φιλότιμό του πάντα φρόντιζε να μην αποκλείσει κανένα. Αυτά τα προτερήματα του Τάκη πάντα θα μας μείνουν αξέχαστα. The family would like to thank you for being here today as we bid farewell to our beloved Taki. We would like to extend our heartfelt gratitude to all our family and friends and colleagues who have supported us unwaveringly throughout this very trying period. A very big thank you to the special staff from the Porterhouse restaurant. Your hard work and support is greatly valued. Taki grew up with most of you, and your love for him was mutual.
At this point, the family would like to express its deepest grief for the passing of our very dear Vusi. We take comfort in knowing that the two of you are together, sharing a pot of pap and stew, as they did so many times in the past. Και πάλι, εκ μέρους της οικογένειάς μας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμπόνια σας. Επίσης, θα θέλανε να ευχαριστήσουμε τον θείο μου, τον πατέρα Γιώργιο Κοκονά, τον πατέρα Γιώργιο Κοκοτό, την κυρία Χριστίνα και τους νεοκόρους του ναού για τη σημερινή τελετή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης και στον πατέρα Θηνόδωρο για όλη του τη συμπαράσταση και αγάπη αυτό το τελευταίο διάστημα. Και πάλι, όπως αναφέρθηκε ο θείος, τώρα που θα κλείσω, θα ήθελα να αναφερθώ στο ποίημα το οποίο το γράψανε τις προάλλες τα πεθερικά μου για τον Τάκη. Όπως διάβασε και ο θείος, αυτό το ποίημα βρίσκεται και στο επικίδιο φυλάδιο. Γιέ μου, γιατί βιάστηκες να φύγεις από κοντά μας και δεν μας σκέφτηκες που κλαίμε τα μυρινά μας. Άφησες πατέρα με πληγή και μάνα λαδωμένη και τη μονάκριβή σου αδερφή στο πέντο σβητισμένη. Άφησες το ανιψάκι σου, αυτό το αγγελούδι που δεν πρόλαβε να σου φέρει ούτε ένα ωραίο λουλούδι. Άφησες τον Ευάγγελο, το μοναδικό γαμπρό σου, να ζει κι αυτός με πόνο για τον άδικο χαμό σου. Εμείς που σε λατρέψαμε, για πάντα θα πονάμε. Μέχρι να δει ψυχούλα μας για σένα θα μιλάμε. Καλό παράδεισο ακριβέ μου, και πάλι θα συναντηθούμε, ώσπου να έρθει αυτή η στιγμή, για σένα θα θρηνούμε. Ευχαριστώ. Ανάπαυσε, Θεό με.
To give rest, we pray.